Καλώς το φίλο μου το Μανούσο τον Ηλιάκη. Τι κάνεις Μανούσο Ηλιάκη, και να σου πω και τα σιγά. Πρώτα απ' όλα να πούμε καλή χρονιά. Καλή χρονιά από μένα. Τελευταία φορά τα είχαμε πει πριν τις εκλογές, πριν το δεύτερο κύκλο. Mm-hmm. Και τώρα είναι και οι περιφερειακές που γίνανε οι περιφερειακές. Εσύ βγήκες με τον Καμπούρης. Δεν βγήκα, μας έδωσε μετά τίτλο ο κ. Καμπούρης, ο οποίος έχουμε υπεύθυνο δημοσίων έργων. Αντιπολίτευση με τον Καμπούρη στην περιφέρεια. Και εν συνεχεία είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Λαϊκού Ορθόδοξου Ιερμού. Να ρωτήσω, αυτά δεν είναι διαφορετικά κόμματα? Ναι, πώς γίνεται αυτό... να είσαι και στα δύο? Όχι, είναι ο κ. Καμπούρης που είναι ο πρόεδρος μας στο Λαϊκό Ορθόδοξο Ιερμό. Α, ο Καμπούρης είναι ο πρόεδρος. Ναι, δεν υπάρχει ο κ. Καρατζαφέρης τώρα, είναι ο ιδρυτής του κόμματος. Ο Καρατζαφέρης ήταν ο ιδρυτής. Ο ιδρυτής, τίποτα άλλο. Πέθανε ο Καραφατζέρη. Ορίστε. Ο Καρατζαφέρης. Ο Καρατζαφέρης πέθανε. Όχι, δεν το γνωρίζω. Αυτό ξέρω ότι είναι ιδρυτής του κόμματος. Τίποτε άλλο. Ναι, παιδιά, έχει πέθανε ο Καρατζαφέρης, εσύ. Εγώ ότι δεν άλλοι πέθανε, άλλοι δεν πέθανε. Εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό. Παιδί μου, τι ειδήσεις τι έχουν πει? Ειδήσεις. Όχι, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο εγώ. Το αν έχει ακούσει κάποιοι άλλοι, δεν το ξέρω. Ρε παιδιά, νομίζω ότι έχει πεθάνει ο Καρατζαφέρης. Ίσως, μπορεί, αλλά είναι ιδρυτής του κόμματος. Να δω τι θα βγει. Για δες εκεί. Γιώργος Καρατζαφέρης. Ναι, Γεώργιος Καρατζαφέρης. Να. Νάτος. Αθήνα 11, δημοσιογράφος, πολιτικός και επίσημος πρόεδρος του Αλληλαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Μάλιστα. Αφιθέα, εδώ δικός μας γείτονας. Ναι, αλλά εμείς έχουμε πλέον στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό τον πρόεδρο και τον κύριο Φίλιππο Καμπούρη. Α, και τώρα, ναι, είναι και στην περιφέρεια. Έχει βγει και στην περιφέρεια. Όχι, το 19 πέθανε. Ναι, πίσω. Όχι, πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού ήταν 14 Σεπτεμβρίου του 2000 έως 26 Μαΐου του 2019. Και ήταν αντιπρόεδρος ο Νικόλαος Σαλαβράκας. Και δεν ξέρω εδώ τι λέει. Εμείς ξεκινήσαμε μέσα από τις τάχτες. Ναι. Λέω. Δηλαδή, ριζική αναγέννηση. Σήμερα. Κάναμε συνέδριο, έχουμε εκλέξει τον πρόεδρό μας, τον κύριο Φίλιππο Καμπούρη, και ελπίζουμε από εδώ και πέρα να πάνε όλα τα πράγματα καλά. Ναι. Ζει δηλαδή ο άνθρωπος, δεν έχει πεθάνει. Εννοείται. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο να πεθάνει, γιατί μόλις μου το είπες, λέω, τι μου λέει τώρα. Α. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι απλά, επίσης θέλω να πω στον λαό ότι κάποιοι που ακούνε ο Λαϊκό Ορθόδοξο είναι γερμό. Απλά μεγάλωσε και αποχώρησε από το κόμμα. Εγώ ξέρω ότι είναι ιδρυτής του κόμματος και αποχώρησε από το κόμμα. Ναι. Είναι στην οικογένειά του, δεν έγινε να ανακατεύεται καθόλου. Από εκεί και πέρα έχουμε... Τι ηλικία έχει τώρα ο Καρατζαφέρης, παιδιά? Είναι μεγάλη ηλικία. Θα είναι τα περιπροσωπικά του δεδομένα, εγώ δεν ανακατεύουμε καν. Ναι, ρε αγάπη μου, πρέπει να είναι 80, ξέρω εγώ, και να έχει αποσυρθεί, έτσι. Ναι, όχι, αποσύρθηκε οριστικά πλέον από το πολιτικό χώρο. Αλλά είναι ο ιδρυτής του κόμματος. Μπράβο, μα το λέει εδώ πέρα, ιδρυτής μέχρι το 19 ήταν, τώρα αποσύρθηκε. Ναι, τώρα από εδώ και πέρα εμείς έχουμε με επίσημα πλέον πρόεδρο, με καταστικό τα πάντα, έχουμε αλλάξει κάποια στο καταστικό μέσα. Καμία σχέση το παλιό Ορθόδοξο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμού. Με τον Στέφανο τον Καμπούρη, τον δημοσιογράφο. Το Φίλιππο Καμπούρη. Το Φίλιππο Καμπούρη. Όχι Στέφανο, Φίλιππο Καμπούρη. Ο δημοσιογράφος. Βεβαίως, ο οποίος έχει εκλεγεί και στην περιφέρεια αντιπολίτευση και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι για το συμφέρον της Αττικής. Εγώ δεν έχω εκλεγεί ως στην περιφέρεια, αλλά έχω πάρει τον τίτλο πλέον. Από το φίλο του Καμπούρη. Με το άλλο το κόμμα που ήσουν, τυπάκ. Στο Πανελλήνιο κίνημα, ναι. ΠΑΚ, ήμουν αντιπρόεδρος μέχρι πριν ένα μήνα, αλλά εγώ υπέβαλα την παρέτησή μου οριστικά πλέον. Το είδα μέσω message. Διότι θέλω να είμαι κοντά στο φίλο του Καμπούρη όπως είμαι στην περιφέρεια και να συνεχίσω μέχρι τέλος στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, πίστη, πατρίδα, οικογένεια. Εγώ θέλω να είμαι σε ένα κόμμα που είναι καθαρό αυτή τη στιγμή και έχουμε και καταστικό επίσημα
Έχει κάνει συνέδριο. Δεν έχει, αυτό δεν ήταν εμπλεγμένο με Χρυσή Αυγή και τέτοια, καμία σχέση. Για ποιο μιλάτε? Για το λαϊκό ορθόδοξο κίνημα. Καθόλου, ήταν καθαρό. Καμία σχέση. Δεν είναι όπως είναι κάποια άλλα, ξέρω εγώ. Όχι, υπάρχουν κάποια άλλα κόμματα έξω. Δεν μπήκανε στη Βουλή κιόλα. Είναι έξω και από τη Βουλή και μέσα στη Βουλή που έχουν εμπλακεί με τη Χρυσή Αυγή γιατί είναι θέμα δικό του. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Εμείς έχουμε το πίστη, πατρίδα, οικογένεια. Αυτή είναι η αρχή μας. Άμα έχεις αυτή την αρχή, είσαι φασίστας. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είσαι μοντέρνος. Θα πω. Να σου πω κάτι. Και το πήρα ένα γνωστό μου τηλέφωνο και μου λέει: Καλά, μου λέει από χτες που μου έστειλες αυτή τη φωτογραφία. Έχω πεθάνει, μου λέει στα γέλια. Έχω πειράξει όλο τον κόσμο. Είδα, μου λέει τον ξάδερφό μου και τον ρώτησα: Έχεις διάρκεια? Είναι μια φωτογραφία και δείχνει τώρα έναν άντρα και μια γυναίκα. Και τη λέει εκείνος: Θέλεις? Και κάνει αυτή η άκρη που είμαι αδιάθετη. Δεν μπορώ, έχω περίοδο. Και από κάτω έχει δύο άντρες και του λέει άλλος: Αχ, δεν μπορώ, του λέει: Έχω διάρκεια. Μάλιστα. Θέλω να σου πω ότι πού έχουμε φτάσει και τώρα άμα θες οικογένεια, δυστυχώς, σε παρακαλώ, είσαι ο πιστοδρομικός που θες οικογένεια. Δυστυχώς η Ελλάδα. Μα θες οικογένεια, αυτά είναι παλιά πράγματα. Να μιλήσω να πω κάτι. Εδώ σε πειράζω τώρα, κατάλαβα. Με πειράζεις και εντάξει και αυτά χρειάζονται τα πειράματα. Δηλαδή, θα ήθελα να πω. Όποιος είναι πίστη, οικογένεια. Πίστη, πατρίδα, οικογένεια. Ναι, πατρίδα, θρησκεία. Τι σημαίνει οικογένεια? Παππούς, γιαγιά, παιδιά, ναι, μαμά, μπαμπά. Αυτό πάει μετά. Το δένει μετά. Το τελευταίο καιρό βλέπετε ότι γίνεται μεγάλος θόρυβος. Θέλουν να περάσουν με το έτσι θέλουν. Αυτό είναι ομοφοβικό. Όταν εγώ επιβάλλω στον άλλο με το έτσι θέλω εγώ. Να βάλω ένα νομοσχέδιο απαράδεκτο, όπως είναι ας πούμε τώρα άντρας με άντρας. Αφού υπάρχει νόμος που μπορεί να κάνει ένα χαρτί, να κάνει. Υπάρχει το σύμφωνο γάμου. Τι θέλει το γάμο. Γιατί θέλει το θρησκευτικό γάμο, δεν είναι προκλητικό. Μισό λεπτό. Γιατί θέλουν τώρα τα ομόφυλα ζευγάρια το γάμο. Μα αφού υπάρχει σύμφωνο γάμου. Ακούστε με, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος. Εμείς μαζεύουμε συλλογή υπογραφών. Εν τω μεταξύ και πολιτικό μπορούν να κάνουν. Ορίστε. Και πολιτικό μπορούν να κάνουν. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, γιατί θέλουν το γάμο. Το θρησκευτικό. Για να ξεπτυλίσουν την θρησκεία. Εκτός αυτό. Το θέμα, το θέμα του γάμου δεν είναι ο γάμος. Όχι. Όχι. Μη σας ξεγελάνε αυτά. Αυτοί θέλουν την υιοθέτηση παιδιών. Για να μπορούν να υιοθετούν παιδιά, εκεί πάει. Ναι, και μετά να κάνουν παιδαρεστίες. Πού ξέρουμε εμείς τι θα κάνουμε. Θα φτάσω στο σημείο αυτό. Θα σας πω για το επόμενο νομοσχέδιο που θα είναι. Θα φτάσω. Εγώ πάντως που έχω καλούς μου φίλους. Ένα λεπτό. Ομοφιλόφιλους. Είναι σε κάποια πράγματα κατά. Ακούστε για να ξέρετε. Ομόφιλους ζευγάρια είναι δικαίωμά τους να είναι άντρας με άντρας και να κάνει στη ζωή του ό,τι θέλει. Αλλά δεν μπορεί να το επιβάλλεις νομικά. Γιατί όταν έστειλε ο ελληνικός λαός τους βουλευτές στη Βουλή, αυτά προεκλογικά δεν τα λέγανε καθόλου. Αν τα λέγανε αυτά, τώρα δεν θα ήταν κυβέρνηση κανεί καθόλου, ούτε βουλευτές αυτοί. Δηλαδή, το έκανε πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ, το είχαν σκοπό και από καιρό, γιατί αυτό υπάρχει νομοσχέδιο μέσα στη Βουλή, νόμος ο οποίος μπορούν να παντρευτούν με ένα χαρτί. Γιατί θέλουν το γάμο? Θέλουν να χαλάσουν την οικογένειά μας. Θέλουν να χαλάσουν την οικογένειά μας. Μας λένε ομοφοβικούς, όπως είπες προηγουμένως, γιατί δεν είναι οικογένεια. Γιατί είμαστε ομοφοβικοί? Συντηρητικούς, ναι, θέλουμε να είμαστε συντηρητικοί. Μας αρέσει και αυτοί να χαίρονται το μαύρο σκοτάδι που θέλουν. Να το χαίρονται. Να το χαίρονται. Δεν είπαμε εμείς γιατί θέλουν αυτοί να κάνουν ό,τι θέλουν. Εμείς δεν θέλουμε να χαλάσουν αυτό που έχουμε χρόνια μέσα στην οικογένειά μας. Πίστη, πατρίδα, οικογένεια. Οικογένεια σημαίνει μάνα και πατέρας, άντρας και γυναίκα. Και ερώτηση μου τώρα στους όλους. Καλά λοιπόν, θα υιοθετήσεις ένα παιδί. Άντρας με άντρα και γυναίκα με γυναίκα. Αλήθεια. Αν αύριο μεθαύριο το παιδί μεγαλώσει, θα δημιουργεί ένα τικ. Τι σημαίνει αυτό? Θα πάει στο σχολείο, θα του πούνε ποια είναι η μάνα. Πώς θα βυζάξει το παιδί, συγγνώμη. Πώς. Μια μάνα μπορεί, ένα τάδε. Το πιο ωραίο τόπο γαβαλάς και του βγάζω το καπέλο που είπε: Έχετε λέει βρεθεί σε χωρισμό ομοφυλόφιλων.
Εκεί τι, μόνο αυτά. Που είναι, που δεν λέμε κακός. Βέβαια. Γιατί βγάζουν αυτοί πολύ το παιδί, μίσος. Το παιδί, τι γιατί... θα γίνει τότε. Δεν τους και πέρασε. Και μάλιστα έλεγε ο Καβαλιάς ότι έχει φίλους ζευγάρια στο εξωτερικό. Ένα λεπτό, αν θέλετε να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, γιατί έτσι δεν θα καταλάβει ο κόσμος το τέλος. Γιατί θέλουν να στον και καλά το γάμο. Το γάμο τον οποίο εμείς ως λαϊκός ορθόδοξος νεαρμός για τους ομοφυλόφιλους μας είμαστε ενάντια. Ρητός, ενάντια και γι' αυτό μαζεύουμε συλλογή υπογραφών. Δεν έβαλε την υπογραφή μου, δώσ' μου στυλό. Εδώ πέρα μαζεύουμε συλλογή υπογραφών και ευχαριστώ και το καλλιδοσκόπιο που ενώπιον όλων εδώ υπογράφει ενάντια σε αυτό. Ενάντια σε αυτό. Από κάτω ή εδώ να το βάλω. Ακριβώς εδώ από κάτω. Εδώ. Εγώ θέλω να στείλω το μήνυμα ότι μα έχουν πει ομοφοβικό πολλές φορές επειδή λέω τις αλήθειες. Εμείς έχουμε μάθει χρόνια από τα γενοφάσκια μας, έτσι, να είμαστε πίστη πατρίδα οικογένεια. Εκείνοι ήρθαν τώρα με το έτσι θέλουν να επιβάλλουν να χαλάσουν οι οικογένειές μας. Αυτό δεν θα περάσει. Και σήμερα βγήκε η απόφαση τη Ιερά Συνόδου που είπαμε και όχι. Ποιο άλλο κόμμα είναι καθαρό να έρθει, το προκαλώ, να έρθει και να πει δημόσια είμαστε ενάντια στο. Όχι, έχουν βγει και το έχουν πει και ο Νάτσιος, ναι, το. Το έχουν πει, αλλά και προσέξτε. Ο Νάτσιος, ναι, το, εάν το έχουν πει. Δεν μιλάω για αυτά τα κόμματα. Μιλάω τους βουλευτές που μέχρι εχθές. Μας λέγανε οικογένεια και απορώ αυτούς τους ανθρώπους, τους βουλευτές, πώς θα πάνε στην εκκλησία να κάνουν σταυρό τους αύριο. Μετά που θα κλείσει η εκπομπή, ήθελα να σου δείξω πριν κάτι, για να το πούμε δημόσια, να σου δείξω μετά. Ναι, εγώ θέλω να πω και εξής. Θέλω να θες, στείλε και εσύ. Θα πω το εξής, ότι πώς θα πάνε στην εκκλησία να σταθούν εκεί και να κάνουν σταυρό τους. Αυτοί που συμφώνησαν και θέλουν. Λοιπόν, περίμενε αυτό. Να σου διαβάσω κάτι. Αυτά τώρα, αυτό το ξέρω, είναι από παπά, από ιερέα. Μετά τη σύνοδο, λοιπόν, από αυτό. Όπου και πολλά, είναι πολύ ωραίο κείμενο και λέει τώρα, θα δεις τι θέση θα πάρει η εκκλησία τώρα. Να σας πω και το άλλο μέχρι να το βρείτε. Ότι μέχρι και ο Αμβρόσιος, ο Γιαννίας της Καλαβρίτων, έστειλε επιστολή συγχαρητήρια για την αναγέννηση του λαϊκού ορθόδοξου συναγερμού. Μπράβο. Δεχόμαστε επιστολές από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Λοιπόν. Και καλούμε τον κόσμο να ψηφίσει το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό για να έχουμε φωνή μέσα στο κοινοβούλιο. Και ειδικά τώρα σε ευρωεκλογές. Λοιπόν, αυτό που συνέβη χτες στην ιεραρχία υπήρξε ιστορικό και μεγαλοειδιώδης. Αρκεί να δει κάποιος όχι μόνο την ανακοίνωση της ιεραρχίας, αλλά και την εισήγηση του Μεσσηνίας και τους και τις παρεμβάσεις των Μητροπολιτών. Και θα υπάρξει συνέχεια με άρνηση, μετάδοση της Θείας Κοινωνίας σε πολιτικών όπως ορισμένων επισκόπους ενημέρωσή τους και να πατήσουν το πόδι τους σε πανήγυρες και σε λιτανίες. Θα απαγορέψουν σε πολιτικούς που έχουν ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο να κοινωνήσουν και να παραστούν στις εκκλησίες. Εγώ συμφωνώ. Και να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Συμφωνώ. Τι θέση παίρνει τώρα η εκκλησία. Βεβαίως. Εγώ θέλω να πω και το εξής, ότι πώς θα τολμήσει εγώ, παράδειγμα, να μην πω για άλλους. Άκου τι λες. Λέει στην πανδημία, άκουσε μου και άκουσε αυτή τη θέση της εκκλησίας. Στην πανδημία η εκκλησία έβαλε πλάτη. Δεν μπορεί να γίνει το ίδιο σε ένα θέμα το οποίο με τρόπο πολύ ξεκάθαρο αντιβαίνει στο Ευαγγέλιο και προκαλεί τους πνευματικούς νόμους. Δεν γίνεται αυτό. Είναι θέμα χρόνου η εκδίκηση, σε εισαγωγικά, από την πολιτεία με τις συκοφαντίες, με επίπευση
διαδικασιών χωρισμού κράτους και εκκλησίας. Εκεί επάνω. Τα χωριστοί τους εκβιάζουν. Πρόσεξε, δεν μπορεί να το κάνει αυτό η κυβέρνηση, γιατί αν το κάνει αυτό η εκκλησία θα προχωρήσει άμεσα σε δικαστικές αποφάσεις. Μα γιατί έχει δώσει και ουσία. Συγγνώμη, πώς. Το πρότεινε και ο Κασελάκης. Ο κύριος Κασελάκης μπορεί να κοιτάξει αν θέλει την πολιτική του. Να μην κρίνει την εκκλησία. Και γράφει, αυτό που η υπομονή λέτε, και αυτό που λέτε, η αλήθεια έχει όρια και η εκκλησία θα βγει. Θα βγει η πιθανότητα υλικά αποδυναμωμένη πνευματικά όμως τη στιγμή να ακολουθεί το θέλημα του αρχηγού της, του Χριστού εννοεί. Λοιπόν, είδες ότι είναι εκδίκηση της πολιτείας να χωρίσουν το... Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί η Εκκλησία έχει δώσει εδώ και χρόνια περιουσία στο κράτος και μετά το κράτος πρέπει να επιστρέψει την περιουσία. Το ξέρετε αυτό. Δεν το συμφέρει, αλλιώς το είχαν κάνει. Από το Χριστόδουλο, από τότε το είχαν κάνει. Και να ρωτήσω κάτι. Προς τον Μακαριώτα του Αθηνών και πάλι στην Ελλάδα. Αν έκανε αυτό που έκανε ο Χριστόδουλος, τώρα αυτό είναι το νομοσχέδιο που είχαμε τρενάρει. Μήπως θυμάσαι τι έκανε ο Χριστόδουλος. Φώναξε όλο το λαό και κατέβηκαν κάτω για τις νέες ταυτότητες. Και φρέναρε η υπόθεση, δεν προχωρήσαν στις νέες ταυτότητες. Και όταν πέθανε ο Χριστόδουλος, ξεκίνησαν σιγά σιγά ύπουλα μέχρι που το φέρανε τώρα για τις νέες ταυτότητες. Αν ο Αρχιεπίσκοπος τώρα. Ο Αθηνών και πάλι στην Ελλάδα ξεσηκώσει τον κόσμο και δούνε πάλι τον ίδιο κόσμο και παραπάνω στη Βουλή απ' έξω. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το νομοσχέδιο θα παγώσει. Ναι. Θα παγώσει. Όταν όμως βλέπεις και κάθεσαι στο καναπέ σου και λες δεν με νοιάζει τίποτα, τότε από εκεί πέρα μην παραπονιέσαι. Ναι, μπράβο. Θέλω επίσης να πω τότε με τα εμβόλια που αναφέρθηκε εκεί. Ότι όταν συκοφαντούσαν την Εκκλησία και βρέθηκαν πολλοί να πούνε για το Άγιο Ποτήριο, για την Αγία Κοινωνία. Δηλαδή, εγώ προκαλώ. Εντάξει, αρκετά ανέχτηκε η Εκκλησία και θέλουν τώρα να ισοπεδώσουν τα πάντα. Λοιπόν, κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία αποδείχθηκε πλέον ότι πλέον είναι η πιο επικίνδυνη που έχει περάσει για την Ορθοδοξία μας. Πάνε να καταστρέψουν τα πάντα. Και να σας πω και κάτι άλλο και αυτό, κρατήστε το βίντεο αυτό όσοι το ακούτε. Και θα το δείτε ότι πάνε να μονιμοποιήσουν στο τέλος, θα γίνει και αυτό, και την παιδαραστία. Θα το δείτε, μακάρι να βγω ψεύτης, εγώ το λέω δημόσια. Αλλά ό,τι έχω πει, δεν έχει γίνει. Να σου πω κάτι, εγώ αν ήμουν βουλευτής, ας πούμε, ναι. Θα πήγαινα στο παρελθόν στην αρχαία Ελλάδα, θα πήγαινα στους σοφούς τότε, που υπήρχε, αλλά ξέρεις, μετά τη διάβασα από έναν ιστορικό, γιατί έλεγε παιδαρεστία και αρχαία Ελλάδα, ομοφιλοφιλία και αρχαία Ελλάδα. Ή όπως λέγανε για την, στη Λέσβο, για την, τη Σαμφό. Η Σαμφό δεν εγκυμόταν με τα κορίτσια, τους μάθαινε πώς να φέρονται στα αγόρια, στους άντρες τους. Είχε μία σχολή που εκπαίδευε τη γυναίκα, την κοπέλα να γίνει γυναίκα. Γιατί στο Πακιστάν τι γίνεται. Λοιπόν, μπράβο. Στο Πακιστάν τι γίνεται. Τώρα, έτσι και ο Σοκράτης και αυτοί οι φιλόσοφοι, τους, τα παιδιά που είχαν και διδάσκανε, είχαν και λέει και ερωτική έλξη. Τώρα, η ερωτική έλξη δεν είναι απαραίτητο ότι ήταν σαρκική. Το ότι θαυμάζω εγώ το μέντορά μου και έχω έναν ερωτισμό. Μα δεν μιλάμε για αυτό, μιλάμε για μικρά παιδιά τώρα. Όχι. Μιλάμε για μικρά παιδιά, βλέπεις τότε τους παιδαραστές, τους βγάζουν έξω. Μα, τύπου Μίχα. Πάμε πιο πίσω ακόμα. Άστο, μην πάμε πιο πίσω. Τους βγάζουν έξω, δεν πρέπει να βγουν αυτοί. Εγώ θα πω και στον Πίτα τον Καμπούρη, με την πρώτη ευκαιρία, και το ξέρει και ο ίδιος. Εμείς είμαστε ενάντια σε αυτό. Δεν θέλουμε οι παιδαραστές να είναι έξω. Μέσα τελείωσε, δεν πρέπει να ζουν στην κοινωνία έξω. Το λέω αυτό διότι θα το φέρουν. Σε άνθρωποι είναι και αυτοί όμως. Τι άνθρωποι είναι αυτοί. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είσαι άνθρωπος όταν πάει το μυαλό σου στο μικρό το παιδί. Όχι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Κάποτε που παντρευόντουσαν τις. Συγγνώμη ρε παιδιά, οι Ρωμά που παντρεύονται 13-14 χρονών, τι είναι παιδάρες. Κοιτάξτε, δεν μιλάμε για. Θα πει ένα 18 παίρνει μια 13. Εγώ δεν μιλάω για με τη θέληση τι θα κάνει η Ρωμά του κάθε Ρωμά. Εγώ μιλάω για την παιδαραστία. Υπάρχει νόμος, ναι, 13 χρονών δεν είναι. Ο νόμος όταν λέει 20 χρόνια φυλακή, γιατί με τον Μίχα τώρα πάνε τον βγάζουν έξω. Δηλαδή, παράδειγμα, έναν παιδαραστή σε 10 χρόνια τον βγάζουν έξω. Όχι, να κάνει την ποινή του μέσα. Αν έχουμε νόμο.
Κάτσε να σου πω κάτι, ειδικά στο θέμα γυναίκας. Mm. Εγώ θυμάμαι ότι τα πιο παλιά χρόνια παντρευόντουσαν μικρές οι κοπέλες, 13-15 χρόνων ανήλικες ήταν. Κακώς, είμαστε ενάντια σε αυτό. Εγώ προσωπικά είμαι ενάντια σε αυτό. Εγώ προσωπικά είμαι ενάντια. Το παιδί είναι ανήλικο και πρέπει οι γονείς να δώσουν τα φώτα. Φταίνε και οι γονείς. Φταίνε και οι γονείς εν μέρη. Όταν βλέπεις τώρα το μικρό το παιδάκι, αυτή τη στιγμή, 12 χρονών, 13 χρονών, όπως είπατε, να παντρεύετε. Όχι, εγώ με κάθεται αυτό. Είτε με πούνε ομοφοβικό, είτε με πούνε ό,τι θέλουνε. Δεν συμφωνώ. Στην πολιτική μου καριέρα όσο είμαι, ποτέ δεν συμφώνησα σε αυτό και δεν συμφωνώ ποτέ. Εσείς αν έχετε ένα παιδάκι, θα συμφωνήσετε. 12 χρονών, το δώστε σε έναν που είναι 30 χρονών. Αλλά άμα να ερωτευτεί ένα 17-18 θα τώρα το... Τώρα εγώ μιλάω για 30 χρονών τώρα. Εγώ για 30 χρονών. Και δεύτερον, εγώ το πήγα αλλού, ότι να το ξέρετε αυτό και θέλω αυτό να το δείτε, ότι τώρα θα ήθελα να πω κάτι. Μια συμβαλή με όλα. Και οι Δήμοι και οι κοινότητες και οι περιφέρειες θα ήθελα να δω να κατέβουν στον κόσμο και να μαζέψουν συλλογή υπογραφών. Την Κυριακή έγινε μια συγκέντρωση στο Σύνταγμα κατά της... Εγώ μιλάω γενικά. Δεν μιλάω για συγκέντρωση, όμως συλλογή υπογραφών. Εφόσον λοιπόν είσαι πραγματικά χριστιανός ορθόδοξος, καλό τους δήμους, τους δημάρχους, καλό τις περιφέρειες, καλό τους πάντες να έρθουν να υπογράψουν. Και αν δεν μπορούν, θα τους στείλω εγώ ή να υπογράψουν. Γιατί αν θα δει μέσα εδώ η κυβέρνηση 2 εκατομμύρια υπογραφές, 3 εκατομμύρια υπογραφές, παραδείγματος χάρη, κάπου θα το λάβει υπόψη, δεν μπορεί να τα απορρίψει. Θα γίνει σούσουρο. Ενώ βλέπουμε εδώ και λέμε ναι, είμαστε οικογένεια, είμαστε σωστοί, και μετά μόλις πάμε να υπογράψουμε, αν δεν υπογράφω, τότε μην μιλάς. Κάτσε να υποστείς. Και βλέπω τώρα, ξέρω οικογένεια που μένουν 10 χρόνια. Αυτό τώρα που λες, αυτό που λες τώρα θα το κάνω εγώ, θα πάρω ένα χαρτί και θα πάω στην ενορία. Όχι, δεν μπορεί να πάρει. Και το χαρτί, εγώ μπορώ να σου δώσω επίσημο χαρτί που να γράφει αυτό εδώ. Ωραία, δώσουμε ένα τέτοιο να δω πώς θα υπογράψουμε. Για να δω, θα υπογράψω ο ιερέας πρώτος. Καλά, στον ιερέα. Εγώ πιστεύω θα υπογράψουμε. Αλλά να ξέρετε και κάτι. Εγώ αυτή τη στιγμή το είχα πει και την Μπογδάνο όταν ήμουνα, γιατί εγώ δεν έφυγα από την Μπογδάνο. Όταν παρετήθηκε και έκλεισε το γραφείο, έφυγα από τον κύριο Μπογδάνο. Έτσι, εγώ έλεγα. Α, παρετήθηκε ο Μπογδάνο, τι έχει πει. Αν δεν παρετήθηκε όταν, εντάξει, εδώ δεν είμαι όπως με λένε μερικοί κολοτούμπα και το ένα και το άλλο. Ότι πάω από, κάτω, από εδώ και από εκεί. Όχι, δεν πάω. Γιατί παρέτηθηκε εκείνος. Το ξέρει ο ίδιος. Το πιέσανε. Το ξέρει ο ίδιος. Όχι, εγώ από εκεί ξέρω, το ξέρει ο ίδιος. Δηλαδή λόγω οικονομικού. Εντάξει, εδώ τα λέμε, ο κ. Μπογδάνος, όπου βλέπει οικονομικά, με τον κ. Φιλεντζόγλου, θα καταθέσει δίπλα. Αλλά λόγω οικονομικού, εντάξει, εγώ το πιστεύω, και τώρα αν είναι κάτι άλλο, δεν το γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι δίπλα σε έναν πραγματικά πατριώτη. Και το έχει αποδείξει με τη στάση που μπαίνει μέσα στην εκκλησία ο κ. Καμπούρης. Δεν πάει, δεν θέλει να βγαίνει μόνο επάνω και να δεικτεί και να έχει το διαφορετικό. Τον βλέπω, πάει στην εκκλησία και πραγματικά τον βλέπω πώς προσκυνάει. Αυτό παίζει σημαντικό ρόλο. Ο αρχηγός του κράτους τι κάνει. Κοροϊδεύει την ελληνική εκκλησία. Καταρχήν εγώ θα πω ότι δεχτήκαμε συγχαρητήρια. Δηλαδή τώρα κάτσε να δεις τώρα τι γίνεται. Η πολιτεία κάνει εγκαιβιάζουμε. Γιατί άκου να σου πω κάτι. Ναι. Αν θα χωρίσει η εκκλησία, θα πάψουν να πληρώνονται οι παπάδες. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ακούστε με, όχι, ακούστε με. Το παλαιό ημερολόγιο. Συγγνώμη, το παλαιό ημερολόγιο. Α, το παλαιό ημερολόγιο. Πώς είναι από το παλαιό ημερολόγιο οι παπάδες. Όλοι πληρώνονται. Άκου τώρα, και όταν άλλο έχει 5-6 παιδιά και του κόψει το μισθό, πώς θα ζήσει. Εντάξει. Και από τη μία βέβαια, άμα γίνει αυτό, θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα ποιοι είναι υπάλληλοι. Εάν θα γίνει αυτό, θα σας πω κάτι. Είναι γνήσιοι. Εάν θα γίνει αυτό, οι Μητροπολίτες, οι περισσότεροι, θα το 70% θα φύγουν. Και το 70% θα φύγουν. Σας το λέω, το ξέρετε. Γιατί είναι γλυκά τα λεφτά, τα 5-6.000 εκατομμύρια. Ναι, άμα αυτό τώρα. Δηλαδή, όχι εκεί πέρα μπορεί να εκβιάσει. Υπάρχουν οι Μητροπολίτες που είναι πραγματικά πατέρες. Ξέρω. Μητροπολίτες που. Ναι, γιατί υπήρχε βγαίνουν... και αυτό δηλαδή, ότι
Το κάναν και σαν επάγγελμα, έτσι θα καθαρίσει λίγο αυτό. Θα δούμε ποιοι είναι που είχαν κάλεσμα και πήγανε στην εκκλησία. Θέλετε να σας πω μέχρι τώρα ποιοι είναι οι σωστοί. Με το παλαιό ιερατολόγιο, το οποίο είναι το Άγιον Όρος, οι μόνοι σωστοί, το οποίο θέλουν να τους ξεριζώσουν, είναι οι μονείς του κειμένου. Επειδή δεν συμμετέχουν στον Οικουμενικό Πατριάρχη, γιατί ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αν ήταν σωστός, θέλω από το πρώτο λεπτό να δίνει εντολή για την Οικουμενικός Πατριάρχης. Έτσι. Να πει, παιδιά, να ξεσηκωθούμε. Τώρα υπογραφές συλλογή. Τι περιμένουμε να γίνει το νομοσχέδιο. Και μετά είναι αργά. Πρέπει να πέσει η κυβέρνηση να διάλει η κυβέρνηση. Κάποιοι είπαν και είπε η Νέα Δημοκρατία ότι αυτά τα πράγματα λέει για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν χρειάζονται. Ποια είναι ανθρώπινα δικαιώματα? Δημοψήφισμα. Μπράβο. Συγγνώμη, δεν έπρεπε να γίνει δημοψήφισμα. Να πω κάτι. Και δημοψήφισμα να κάνουν θα κάνει αυτό που έκανε ο Τσίπρας. Το ναι, όχι, το όχι, ναι. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι, η συλλογή υπογραφών. Όλο στο κόσμο Σύνταγμα. Ειρηνικά. Μπορούνε, δεν μπορούν. Πού τα σωματεία των Ορθοδόξων, πού τα σωματεία η ζωή, ο ένα το άλλο, πού τα. Για πήγαινε εσύ αυτή τη στιγμή σε μια ενορία εγώ να δούμε. Θα πάω να δούμε στην ενορία μου να ξεσηκώσω τον κόσμο. Πήγαινε εσύ στην ενορία σου να δούμε πόσοι θα υπογράψουν και τι θα πει ο προϊστάμενος του ναού. Μωρέ, προϊστάμενος τον άκουσε τι είπε. Λοιπόν, εγώ ξέρω το εξής ότι αυτό το ξεκινήσαμε εμείς, ο Λαϊκός Ορθόδοξος, από την πρώτη στιγμή. Πήρε την απόφαση. Εσύ μην νομίζεις ότι είστε μόνο οι επαναστάτες. Εγώ ξέρω πολύ κόσμο ότι είστε μόνο οι. Να πω κάτι, δεν είμαστε επαναστάτες. Είναι και άλλοι που μας έχουν υπογραφεί. Διαμαρτυρόμαστε. Δεν είμαστε επαναστάτες. Δηλαδή. Διαμαρτυρόμαστε. Και μην νομίζεις ότι οι εκκλησίες δεν θα συμμετέχουν. Η πράξη είναι εδώ. Εγώ θα, επειδή νομίζω ότι άλλοι δεν ασχολούν, τότε θα κλείσει η εκπομπή, θα σου δείξω κάτι. Ναι, δεν είπα ότι δεν καταλάβεις. Αλλά μην καθόμαστε, συγγνώμη λίγο. Και πάνε και χτυπάνε κατευθείαν τους πολιτικούς. Συγγνώμη, να πω κάτι. Εδώ στη Νέα Σμύρνη. Ποιος είναι η κεφαλή μας, δεν είναι ο δήμαρχος μας. Ο εξαιρετικότατος άνθρωπος αυτός. Που χαίρομαι που έχουμε αυτόν τον δήμαρχο. Ειλικρινά. Επιτέλους η Νέα Σμύρνη. Επιτέλους η Νέα Σμύρνη, αυτό θέλω να περάσει τώρα. Βγάλαμε πραγματικά ένα που είναι πραγματικά πατριώτης παρόλο τις επιθέσεις που είχε δεχτεί πολλές φορές την ασφολογία. Και είναι και ηθικό στοιχείο. Ναι. Είναι ηθικό στοιχείο. Εγώ θέλω και του κάνω έκκληση δημόσια εδώ. Εντάξει τώρα δεν κάνω πρέπει έκκληση. Ναι, όλοι να μαζέψουμε υπογραφές να μην γίνει αυτό. Εμείς τρέχουμε ήδη. Κάνουμε προσπάθειες. Θα σου δείξω κι άλλοι τρέχουν. Γιατί δεν μου ήρθαν μαζί και τους, να σου δείξω. Αλλά θέλω να ρωτήσω τους βουλευτές μας. Όλους εκεί πάνω, ενεργεία βουλευτών, οι οποίοι κυβερνάνε αυτή τη στιγμή και οι υπουργοί που είναι υπηρέτες στον λαό. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βενιτζέλο καταρχήν. Εγώ λέω ονόματα. Που βγήκε και απορώ με τι θάρρος βγήκε και είπε ναι στην ομοφυλοφιλία. Εντάξει τώρα αυτός δεν κινδυνεύει. Μισό λεπτό. Ήθελα να το ρωτήσω προεκλογικά. Γιατί τα είπε. Προεκλογικά στους ψηφοφόρους του. Όσες φορές έχει κατέβει. Τα είπε, θα κάνω αυτό. Δεν θα βρίσκε ούτε τον ψήφο του. Αυτό το μήνυμα πέρα. Εγώ το είχα ανεβάσει πάνω η δήλωσή του. Μάλιστα θέλω να ρωτήσω όλους τους υπουργούς εκεί μέσα. Αυτά τα πράγματα που πάνε να περάσουν, προς τι, γιατί θέλουν να κάνουν το γάμο των νομοφυλόφιλων ζευγαριών. Σας είπα προηγουμένως όχι. Δεν είναι θέμα γάμου. Εκβιάζονται από άλλο κόμμα. Από ποιο? Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη εκβιάστηκε να το κάνει γρήγορα. Από το Κασελάκη. Εγώ δεν ονομάζω. Πρόταση έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, έκανε πρόταση στην Βουλή για το θέμα και έπρεπε η κυβέρνηση και κάθε ΣΥΡΙΖΑ. Πάρε τώρα να μου βγάλεις κακό το ΣΥΡΙΖΑ γιατί ο Μητσοτάκης. Εγώ δεν βγάζω ούτε κακό το ΣΥΡΙΖΑ ούτε ξεσύριζα. Εγώ δεν είδα εδώ να κατακρίνω αυτή τη στιγμή τον οποίο. Κοίτα, το ΚΚΕ είναι κατά. Ναι. Το ΚΚΕ είναι κατά. Αν είναι κατά το ΚΚΕ, στην Βουλή που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο τώρα, να τους δούμε τι θα πούνε. Είναι όπου βγήκε και το είπε ο άνθρωπος, είναι κατά. Θέλω επίσης να πω το ΚΚΕ είναι κατά. Θέλω επίσης να πω και κάτι άλλο, το οποίο να ακουστεί. Και αυτό τα λέω και στο Facebook το δικό μου. Και όπου δίνεται η ευκαιρία και βγαίνουμε, τα λέω. Καλό είναι πόθεν ναι σε όλα τα κόμματα. Γιατί
ήταν μια αδικία όταν πέρασαν οι εκλογές οι εθνικές. Πολλά κόμματα κόπηκαν. Τα δύο πρώτα κόμματα που πρέπει να κοπούν λόγω του χρέους ήταν του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Μητσοτάκη. Καλά, γιατί το Πασόκ χρωστάει από όταν ζούσε ο... Έπρεπε να κοπούνε αυτά μαχαίρι, γιατί δεν κόπηκαν. Και δεύτερον, να ελεγχθούν όσοι χρωστάνε. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ για το Πασόκ ήμουν μικρό κοριτσάκι και θυμάμαι ότι... Μα ο κύριος Ανδρουλάκης... Από τον Κοσκοτά, πού ήταν. Μα ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει κάνει ένα αίσθημα, δεν έχει δουλέψει ποτέ. Και όταν μέσα στην Βουλή... Όταν μέσα στην Βουλή, μισό λεπτό ο κύριος Ανδρουλάκης, περιμένετε, όταν μου μας κουνάει το δάχτυλο και μας έλεγε ο εμβολιασμός να είναι υποχρεωτικό, να ξέρει ότι θα πάρει απαντήσεις. Λοιπόν, εντάξει, θα πάρει απαντήσεις. Λοιπόν, καταρχήν, όταν του κάνουν ερωτήσεις ένας πρόεδρος μέσα του κόμματος, που δεν τον ονομάζω, του έκανε ερωτήσεις μέσα στη Βουλή, ότι δεν έχετε δουλέψει, που έχετε κάνει η ρύθμιση και που, αν χρωστάτε ή όχι, σηκώθηκε από τη Βουλή, φεύγοντας. Ναι, δεν έκατσε, γιατί δεν έχει την τόλμη να κάτσει να απαντήσει. Ποιος το τα ρώτησε, ο Νικής? Όχι, τον είχε ρώτησε ο κ. Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος. Βέβαια. Ο Βελόπουλος ποιος. Τον ρώτησε. Όχι, την Νική Λύση. Τον ρώτησε και τον ρωτάμε και εμείς απ' έξω και δεν απαντάει. Δεν έχει κάνει ένα αίσθημα. Πότε δεν είσαι και Ανδρουλάκη, γιατί δεν πληστηριάζει το Πασό. Και η Νέα Δημοκρατία. Και όχι σε άλλη χώρα. Αλλά. Αν εγώ χρωστάω όμως ή χρωστάει κάποιος κύριος, έρχονται λοιπόν το 87χρονο, τον άλλο που είναι πολίτευνος, τον πληστηριάζουν. Κατευθείαν για 500 ευρώ, για 1000 ευρώ, για 1500. Λίγα έχουν εκείνοι. Πάνε σπάνε την πόρτα του ανθρώπου, του πετάνε έξω, γιατί δεν πάνε να πληστηριάσουν το Πασόκ. Που χρωστάει. 400 και χρωστάει το Πασόκ. Και είπε ψέματα ο κ. Ανδρουλάκης ότι έκανε ρύθμιση. Για ποια ρύθμιση μας μιλάει? Τι εγγύηση έβαλε, γιατί για να κάνει μια ρύθμιση στην τράπεζα. Εγώ επειδή είμαι λίγο χαζούλα. Όχι, χαζούλα, είσαι μια χαρά είσαι. Άκου τι νομίζω. Νομίζω Κασελάκης, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης από την ίδια σχολή βγήκανε. Κοιτάξτε, για τον κύριο Κασελάκη. Όλα αυτά είναι φιλαράκια. Για τον κύριο Κασελάκη, το μόνο που έχω να πω πρώτο να πάει στο στρατό να υπηρετήσει. Περάσει καλά. Να δεν περάσει τον αφήνει να... αγάπη. Γιατί ένας πολιτικός, πρέπει να έχει κάνει στρατό. Να τον αφήσει η αγάπη του να πάει σε τόσους άντρες. Δεν ξέρω αυτά που λες. Εγώ ξέρω ότι πρέπει να υπηρετήσει στρατό και δεύτερον πρέπει να αρχίσει να μιλάει πολιτικά. Θα έχει θέμα, παιδί μου. Πώς θα πάει. Γιατί και ρωτάω τώρα εγώ, έτσι. Ρωτάω. Καλέ, σε παρακαλώ πολύ. Εσύ αφήνεις τη γυναίκα τώρα να μπει σε ένα στρατό. Εσύ τώρα, τη γυναίκα σου την αφήνεις να μπει μέσα σε ένα στρατό όλο με άντρες 9 μήνες. Αν υπάρχει νόμος ότι πρέπει να υπηρετήσει, θα πάει να υπηρετήσει. Δεν φοβάσαι μη στη βατέψουνε. Το ρωτάς αν τον αφήνει το εταίρο του ήμιση. Κοιτάξτε, θα πω κάτι τώρα δημοσία, επειδή με προκαλείτε τώρα και ακούει και ο κόσμος, αν είσαι σαγλαμάρες, δεν πάρει. Δεν κάνουμε σαγλαμάρες, κάνουμε λίγο αυτό το αγροντάμε τέλος πάντων, θα πω κάτι. Μα μου λες τώρα να πάει φαντάρος. Για τη γυναίκα την δική μου, της έχω τυφλή πίσω. Καλά, ναι, εντάξει. Το ξαναδούν άλλη φορά εδώ. Ναι, βρε αγάπη, αλλά άλλο λέμε τώρα. Μέσα στους λύκους. Ναι, δεν ξέρουμε όμως αν του έχει εμπιστοσύνη, μπορεί να τον ζηλεύει. Αυτό δεν το ξέρουμε. Εγώ το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Ακούστε. Καταρχήν σας είπα κάτι, ότι πιστεύω πίσω στην πατρίδα και η οικογένεια. Για μένα η γυναίκα είναι η οικογένεια. Έτσι, για μένα είναι η οικογένεια. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να είμαι με άντρα δίπλα. Δεν μπορώ να το φανταστώ ούτε κατά διάνοια αυτό το πράγμα. Παιδιά, αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το φανταστώ. Δηλαδή, η κυβέρνηση, εγώ απορώ, ο Μητσοτάκης αυτός, πώς το δέχτηκε αυτό να κάνει το νομοσχέδιο. Δηλαδή, αντί να κάτσουμε να ασχοληθούμε, αγαπητή Ολυμπία, με τα τόσα προβλήματα που έχει η Ελλάδα, τα δικά μας προβλήματα, ασχολούμεθα με τις ωρέξεις του καθενός. Όχι, το ωραίο το είπε το Ράδιο Αρβίλα, το φροντιστήριο για τους συνομοφιλόφιλους, όταν λέει ψηφίζαν τα μνημόνια. Δεν τους κάνανε καταρχήν μία ερώτηση. Μία πολύ ερώτηση. Ωραίο αυτό. Μία ερώτηση. Τώρα για τους ομοφυλόφιλους τους κάνανε φροντιστήριο. Μία ερώτηση. Είπα και μνημόνια. Εγώ θέλω να μου πει ένας βουλευτής αν έχει διαβάσει τα μνημόνια όλα. Oh. Ξέρετε πώς είναι το πρόβλημα. Τους έγινε φροντιστήριο. Για τους ομοφυλόφιλους τους έγινε. Ναι. Ξέρετε πόσο είναι το πρώτο μνημόνιο. 7.500 σελίδες το ξέρετε. Τις είχε βάσει κανένας. Όχι. Και δεν τους έγινε φροντιστήριο. Για τους ομοφυλόφιλους όμως,
Αυτοί και πάνω συγγνώμη, για του ομοφυλόφιλου τώρα έγινε, το φροντιστήριο του κάνανε. Ε. Δύο μέρες. Και πήγανε πρώτα από το Α μέχρι το Κ και μετά από το Κ μέχρι το Γ. Τι φροντιστήριο κάνανε να για, για το αν πρέπει να υιοθετήσουν οι ομοφυλόφιλοι παιδιά και τέτοια. Όχι, Χ. Όχι, θα τα αποδείξω τώρα. Αφού έγινε λέει σεμινάριο. Εγώ θα τα αποδείξω τώρα. Είμαι ενάντια σε αυτά που λέτε. Φροντιστήριο. Ακούστε μία να ξέρετε. Λοιπόν, ακούστε. Να κάνω φροντιστήριο εγώ για του ομοφυλόφιλου. Για την υιοθέτηση παιδιών. Δεν το άκουσε, δεν το άκουσε. Σοβαρά μιλάμε. Όταν πήγα εγώ φαντάρο, τι ορκίστηκα να πήρε πίσω. Πίστη, πατρίδα, οικογένεια. Άρα θα δώσω, άρα διαψεύω τον αρκό μου. Ποια οικογένεια μιλάω. Θα πάω τώρα εγώ να δεχτώ να μου κάνει φροντιστήριο. Ποιο θα μου κάνει φροντιστήριο. Πού το βρήκαν αυτό. Ξέρετε ότι το επόμενο νομοσχέδιο που ετοιμάζουν δεν θα είναι μόναχα η παιδαραστία μόνιμη, αλλά ετοιμάζουν να βάλουν χέρι μέχρι στους Ολυμπιακούς, εκεί που βγάλουν τα εισιτήρια Παναθηναϊκή κλπ. Όλοι αυτοί, να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος να πάρουν και από εκεί. Να το θυμάστε. Να ο Παναθηναϊκός, τώρα θέλω να το πω κιόλας εδώ πέρα, ότι ο Παναθηναϊκός τούρκεψε. Γιατί? Τούρκεψε. Όταν βλέπεις ένα, προπονητή Τούρκο. Γιατί είναι Τούρκος. Τούρκος είναι. Και τι έγινε. Τούρκος είναι. Δεν θα σας ακολουθήσω. Ας με πούνε ομοφοβικό. Ας με πούνε δεν. Όταν βλέπω εγώ τον Τούρκο. Όταν βλέπω εγώ τον Τούρκο. Όχι τους φιλάθρους. Όχι τους φιλάθρους. Όχι τους φιλάθρους. Μην μιλάω για τους φιλάθρους. Συγγνώμη, επειδή ο προπονητής είναι Τούρκος, δηλαδή. Μισό λεπτό. Εγώ δεν δέχομαι. Εγώ δεν θα δεχτώ. Που έχουν συνεργαστεί με μουσικούς. Εγώ δεν θα δεχτώ σε μένα να μου κάνουν σεμινάριο ή οτιδήποτε. Τούρκος, όταν βλέπω ότι η Ελλάδα μου αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα εδώ, ότι κινδυνεύει αναπάσα όλη τη στιγμή. Ο Τούρκος όμως δεν ψηφίζει γάμους. Γιατί εγώ προσωπικά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν θα προσκυνήσω τον Τούρκο εγώ. Όταν τον φέρανε, εκεί, ο κύριος Γεραπετρίτης τον προσκύνησε. Να σου πω Παναθηναϊκός είσαι. Όχι, δεν είμαι ούτε θέλω να είμαι. Εγώ θέλω, μιας και είπε για Παναθηναϊκός, λοιπόν τα λέμε όλα έτσι, γονάκο. Εγώ θέλω. Είμαι φίλατρος καταρχήν. Μ' αρέσει η μπάλα. Αλλά για να γίνω Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να με πάνε στη φανέλα τους. Και όχι στο χρήμα. Κάποτε παίζανε φανέλα. Τώρα παίζει το χρήμα. Και χουλικανισμός. Να πάω τώρα εγώ να ακούσω τον Παναθηναϊκό τον Ολυμπιακό και να κινδυνεύω σε τον αστυνομικό που του σκοτώσαν στο Ρέντι με φωτοβολίδες, με το ένα με το άλλο. Χουλικανισμός υπάρχει εκεί μέσα. Πας εσύ, παίρνεις το παιδί σου, εστία αυτή τη στιγμή την ομάδα που έχει. Υποστηρίζει, θα πάρει το παιδί σου να πάει να δει μπάλα. Δεν μιλάμε για τον Πανιόνιο. Μιλάμε για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Θα πάρει εσύ την οικογένειά σου να πάει να δει μπάλα ανθρώπινα. Εκτός τα κοσμητικά επίπεδα που θα ακούσετε. Δεν υπάρχει. Στον αστυνομικό με τη φωτοβολίδα. Πού βρέθηκε αν όλα αυτά. Δεν υπάρχει ένταφο. Κουλικανισμός υπάρχει. Και δεν μπορώ να υποστηρίξω μια ομάδα που έχει Τούρκο μέσα. Και από την άλλη μεριά να βγαίνει ο Γεραπετρίτη να υποσκυνάει τον Τούρκο και μετά να κουλάω από του ανθρώπου. Δεν μπορώ. Όταν σα είναι η όταν απειλεί, ο Τούρκο θα δει νύχτα, όταν απειλεί ο Τούρκο θα φάει 17 νησιά είναι δικά του. Όταν στα ίμια τώρα την τελευταία. Αλλά τι λέει ο προπονητή για τον Ερντογάν. Δεν θέλω με Τούρκου εγώ. Εγώ προσωπικά δεν θέλω Τούρκου. Γιατί. Δεν θέλω, όχι τον άμαχο πληθυσμό. Δεν θέλω να με. Γιατί ο προπονητή άμαχο πληθυσμό δεν είναι ένα κοινό απλό. Ο προπονητή. Ναι. Ξέρετε τι κάνει η Τουρκία τώρα, να σου το πω. Δεν το έχει πει κανένα κανάλι. Προσπαθεί να βάλει παντού Τούρκους. Και ξαφνικά θα δείτε 17 νησιά να μπει μέσα ο Τούρκος. Τώρα ειδικά που αρχινάκια αποστρατικοποιούνται. Να σου πω κάτι. Τα έχει με τους Τούρκους και θα τη βρει από τους Τουρκούς και τους Αλβανούς. Όχι με τους Αλβανούς. Όχι. Πιο να... πολύ κινδυνεύεις από τους Αλβανούς. Να πω για τους Αλβανούς τώρα. Παρά η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση τι κάνει τώρα για τον Πελέρη. Αυτά πρέπει να κοιτάξει. Τον Πελέρη έχουν πάρει τα πάντα εδώ πέρα. Μπράβο. Καλά. Και αυτό ακόμα. Και αυτό που λέτε μαζί σας. Λοιπόν, τι κάνει αυτά η κυβέρνηση. Ασχολούμαστε με τις ωρέξεις του καθενός και δεν πρέπει να ασχοληθούμε αυτά τα σοβαρά θέματα. Τον Πελέρη τι κάνει. Γιατί δεν βάζει τον Δήμαρχο, τον Έλληνα. Μπράβο. Που το στοιχημάρα, που μπράβο. Το γιατί, στα γιατί, τι μόνο αυτό, ήταν τα πρωταφεία που έχουν σπάσει. Μας λένε ομοφοβικούς, πού το βρήκαν αυτό, όταν μιλάμε. Καινούρια λέξη. Μπράβο.
λέξεις τι είναι, να μην πω σε ποια ακόμα ξεκίνησε. Λοιπόν, θα πω κάτι. Δηλαδή, θα δεχτώ εγώ τον Αλβανό εδώ μέσα, θα δεχτώ τον Τούρκο, θα έχω του μιναρέδε του Τούρκου όπως το έθνο, το γονιό μου, ψηλά και καθαρή και ωραία, μην την πειράξει κανένας, η Αγιά Σοφιά τον δεν θα πέσει. Πού γιορτή, στην Αγιά Σοφιά, ναι στην Αγιά Σοφιά, τι γιορτή έκανε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο στην κυβέρνηση τα ανέχεται. Γιορτή. Ακούστε, αυτό το Αγιά Σοφιά από όλα τα κράτη είναι έδωσε να δεις έτσι όπως είναι. Και η κυβέρνηση έδωσε να μοιράσει. Δεν σου κοινεί την περιέργεια που λένε περιμένουν σεισμό να γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Δεν σου κοινεί την περιέργεια αυτό. Γιατί θέλουν σεισμό σαν και καλά την Κωνσταντινούπολη. Γιατί δυστυχώς οι Τούρκοι εκεί κάτω. Δεν θέλω από τώρα να σου πω αυτό με την Κωνσταντινούπολη με το σεισμό. Ο Άγιος Παΐσιος έχει προφητέψει κάποια πράγματα. Μπράβο. Αυτά μπορούν να γίνουν και μπορεί να μην γίνουν. Μπορεί να μην γίνει ποτέ αυτός ο σεισμός στην Κωνσταντινούπολη. Ξέρετε ότι η Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, ο Πάτερ Προφύριος, γιατί ο Άγιος Προφύριος πια, είχε μια μεγάλη αδυναμία στη Μικρά Ασία, γιατί από εκεί ήταν και είχε μια τι μεγάλη αδυναμία. Τι συζήτησε γι' αυτό στον Ερδογάν. Και επειδή είχε αυτή την αγάπη μέσα του, γι' αυτό είχε. Δεν ξέρουμε αν είναι. Στο λέω αυτό γιατί το έχουν πει παππούλες. Αν είναι προφητεία ή αν ήταν το θέλω του. Τι συζήτησε πάνω σε αυτό ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν που ήταν. Αυτά έπρεπε να συζητήσει. Σιγά με συζητήσαν αυτά. Και αλλά ο Ερντογάν δεν τα έλεγε. Έπρεπε να του πει. Δεν συζητάω τίποτα, δεν θα έρθει στην Ελλάδα. Διότι μέχρι και τώρα που θέλει να έρθει στην Ελλάδα, κάνει παραπιέσει τον αέριο χώρο. Και προχθές μάλιστα το πω το εδώ. Προχθές στα Ήμια. Κάνανε, γίνανε φίλοι τώρα. Ποιοι φίλοι. Γι' αυτό προχθές έγινε στα Ήμια που δεν το είπε και τώρα, μούγκα η τηλεόραση. Κανένα. Στα Ήμια απ' έξω, δικό μα ψαράδικο, δικό μα ψαράδικο που πέναγε κανονικά, δέχτηκαν παρενόχληση από του Τούρκου. Σε ξέρω. Παρενόχληση του Τούρκου με όπλο. Τα έχω ανεβάσει επάνω. Ναι. Με τα δύο κόσμο. Γιατί σε αυτά δεν λέει, έλα εδώ η κυβέρνηση, γιατί έχουμε ανήκαμε πρωθυπουργό. Δεν μπορούμε από Παπανδρέου. Μόνο ο Ανδρέας Παπανδρέου έδωσε την εντολή, ό,τι και να ήταν, και είπε γουλιάχτο χώρα. Το τολμάει να το πει κάποιο άλλο εδώ. Το ξανά βγάλε έξω ο Τούρκο. Αυτά που συζητάμε είναι πολύ σημαντικά. Να κάτσουμε μετά να συζητήσουμε τι θα κάνει ο κύριος Κασελάκης με τη ζωή του, τι θα κάνει ο Μοβουβικός με τη ζωή του, τι θα κάνει ο ένας και ο άλλος. Αυτά είναι τα σημαντικά που θα συζητήσουμε. Και να πάμε πολύ σοβαρά, γιατί κάποια στιγμή θα δούμε τον Τούρκο μέσα εδώ και δεν το καταλάβουμε καθόλου. Μα μέσα, άκου τώρα να σου πω κάτι, κάτι που δεν νομίζω. Που, δεν είμαστε πολυπολιτισμική χώρα. Ναι. Ωραία, έχουμε τα πάντα. Και πιο πολύ κινδυνεύουμε από τους δηλαδή που είναι ήσυχοι παρά από τους Τούρκους. Από τον Τούρκο δεν κινδυνεύουμε τόσο. Ο Τούρκος μοιάζουμε, είμαστε γείτονες, μοιάζουμε, έχουμε πολλά κοινά. Πιο πολύ να φοβάσαι τους τσιγκατζιστές, τους Πακιστανούς αυτούς. Θα σας πω, ποιους και έφερε τους Αλβανούς. Αυτά που λέτε εσείς, αυτά που λέτε εσείς, ποιος τους έφερε εδώ μέσα στην Ελλάδα. Παράνομα. Όλοι οι προοδευτικοί αυτούς φέρανε. Παράνομα. Και μόλις το πεις αυτό που λες, θα σε πούνε ομοφοβικιά. Κατευθείαν. Καλά, εμένα με λένε ρατσίστρα θα μου πούνε. Γιατί εγώ το μόνο που έχω να πω, γιατί να δέχεται η Ελλάδα από άλλα κράτη παράνομα, τα οποία δεν είναι σε εμπόλεμο κατάσταση. Δεν είναι σε εμπόλεμο. Γιατί τους δέχονται. Να πάνε πίσω στην πατρίδα. Γιατί δεν πάνε στην Αμερική να τα κάνουν αυτά. Μόλις πας στην Αμερική να πατήσεις το πόδι στην Αμερική, ποιος είσαι εδώ πίσω. Εκεί ήδη αφού είμαστε υπέρ της Αμερικής και έχουμε τον ΝΑΤΟ. Γιατί αυτό δεν γίνει σαν και γίνει μόνο στην Ελλάδα. Και τώρα πάνε να μονιμοποιήσουν παρακάτω του παράνομου. Και άμα πάω εγώ στο Πακιστάν, ναι, και ανέφερε Πακιστάν, εκεί ξέρετε τι κάνουν αυτή τη στιγμή. Έχουν γκρεμίσει τις εκκλησίες Ορθόδοξες, κυνηγάνε τους Ορθόδοξους, κυνηγάνε τους ιερείς μας εκεί και εδώ τους έχουμε και τους βαλιοκλαβίζουμε. Είναι ο Πάτερ Ιουστιανός, ο. Είναι. Πολύ, πολύ ιερείς, μόνο αυτός. Πολύ ιερείς. Και δεν μιλάω για αυτούς που είναι νόμιμοι, που έχουν έρθει με χαρτιά νόμιμα. Εντάξει, μην είμαστε και ρατσιστές τελείως. Αυτοί που είναι νόμιμοι,
και θέλουν να δουλέψουν να πούν πρώτα υπάρξει κράτος Έλληνες, πώς και δουλεύει εκεί. Όχι έρχονται ο παράνομος τώρα μέσα και κατευθείαν πάνε να τους μονιμοποιήσουν, λέει, τώρα, δηλαδή αυτό το νομοσχέδιο ετοιμάζουν τώρα. Τι είναι αυτό το νομοσχέδιο. Καταλάβατε τι γίνεται. Για αυτό το λέω αυτά, δηλαδή. Εάν δεν ξυπνήσει ο λαός. Ωραία, στο χέρι του λαού είναι λοιπόν, τώρα έγιναν οι ψήφοι. Τώρα δίνεται μια ευκαιρία. Ο λαός τώρα να κατέβει τους... να τους ρίξει. Το όχι, περίμενε. Τώρα είναι μια ευκαιρία. Αλλά δεν νομίζω ότι το κεφάλι τώρα, αυτό το κάνει. Όχι, εάν τώρα, όπως είπα, η μεγάλη ήττα, η Νέα Δημοκρατία, στις περιφερειακές, στην δημαρχιακή που έχασε την Αθήνα και ένα σωρά άλλα πράγματα, γιατί του στήχησε στην Νέα Δημοκρατία εδώ, να πει ο Μπακογιάννης από τη μέση, στήχησε, αυτό είναι μια ρογμή στην Νέα Δημοκρατία. Άσε που είναι και κακό παράδειγμα ο Μπακογιάννης, γιατί έστειλε το 2023 για να μαζέψει τέλη, πήγε και βρήκε χρήματα, κλήσεις που είχε φάει, ξέρω εγώ, ένας Αθηναίος το 2004, το 2006, που αυτά που διάβασα εγώ στο ίντερνετ έχουν παραγραφεί από το μέχρι το 7. Κλήσεις δημοτικές της Αθήνας και έστειλε σε όλο τον κόσμο της Αθήνας. Κακό παράδειγμα, κακό παράδειγμα. Αυτό που λέτε και εδώ στη Νέα Σμύρνη έχουν στείλει, δεν φταίω εγώ και το τελάκι προς Θεού, ή από την παλιά, το παλιό δήμαρχο, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, έχουν δεχτεί πολίτες δημοτικά τέλη να πληρώσουν. Νομίζω δεν είναι για δημότες αυτό. Ήτανε τι δεν είναι δημότες, εγώ ξέρω τρεις δημότες τώρα που έχουν λάβει. Που δεν είχαν βάλει υποψηφιότητα. Ίσως. Για τσεκαρέτο. Αν, θα σου πω κάτι τώρα σοβαρά. Αν όντως ξέρεις κάποιον δημότη που έλαβε τέτοια κλίση και δεν είχε βάλει υποψηφιότητα, στείλε μου το όνομά του. Φυσικά, μα φυσικά εννοείται. Γιατί πήγε εδώ πέρα δηλαδή. Ξέρω δημότες, ξέρω. Ξέρω δημότες. Στείλε μου τα όνοματά τους. Θέλω τώρα να πω και ένα άλλο τώρα, μια και... Γιατί πήγε μόνο σε υποψήφιους πήγανε, γιατί για να είσαι υποψήφιος πρέπει να μην χρωστάς. Μπράβο, εγώ θέλω να πω και μόνο στους υποψήφιους, εμάς. Το κάνουν, δεν το πω. Ξέρεις πως οι υποψήφιοι χρωστάγαν και τους βάλουν ένα σαν επιτυχολαδιά. Όχι, δεν μιλάω για εδώ στη Νέα Σμύρνη, δεν μιλάω γενικά. Εδώ στη Νέα Σμύρνη πήγανε τα χαρτιά για να πληρώσουν πριν συμμετέχουν. Κανείς δεν είναι αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάω για τη Νέα Σμύρνη, μιλάω γενικά. Εγώ τώρα σου λέω αυτό που ξέρω, δεν ξέρω. Στο εδώ πέρα και η αντιπολίτευση. Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν. Ναι. Όσοι είναι, πώς είναι. Να κάνω μια ερώτηση. Μέσα, όλοι τα έχουν πληρώσει. Να κάνω μια ερώτηση επάνω σε αυτό. Όχι μόνο σε αυτό. Για θέμα τις παρελάσεις. Εντάξει, να τις καταργήσουν, να τις καταργήσουν. Δύο πράγματα θέλω να πω εδώ και να προσέξει ο κύριος Κουτελάκης σε αυτά τα δύο πράγματα τώρα που είναι καινούριος, να τα φρενάρει. Πρώτον, αποδοκιμάζω τον προηγούμενο δήμαρχο και όλο το επιτελείο του, διότι δεν στολίστηκε η Νέα Σμύρνη. Αποδοκιμάζω αυτό το πράγμα που μπορούσαν για όλο το χρόνο, από 5 ευρώ να μαζεύανε το μήνα, θα μπορούσαμε να στολίσουμε τη Νέα Σμύρνη που δεν στολίστηκε φέτος. Δεν στολίστηκε. Εντάξει, δεν πειράζει. Και ενώ όταν σαν τέμπι έγινε το μεγάλο θέμα που ξέρεις πολύ καλά, και σκοτώθηκαν άνθρωποι, μετά από δεν τριμμένε κραμπατζίπανα και χορεύανε και κάνανε διάφορες εκδηλώσεις. Εκεί είχαν τα λεφτά να δώσουν. Εδώ να στολιστεί η Νέα Σμύρνη είναι ένα πράγμα τραγικό. Πρώτη χρονιά έγινε αυτό. Πρώτη χρονιά έγινε. Έχει θυμάσει άλλη χρονιά να μην στολιστεί η Νέα Σμύρνη. Εντάξει, τώρα, και βλέπω τον κύριο Παταδουρίδη και μπράβο και του δίναξε και άξιο να είναι ότι πραγματικά στολίζει κάθε χρόνο, όχι μόνο στολίζει, παραστολίζει πιο πολύ το Περιστέρι. Ναι. Σου λέει αυτά τα λεπτά τα έχω στην άκρη, πέρμα είναι το στολισμό, η παράδοσή μας. Εδώ πάει η παράδοση φέτος. Είδες καμία παράδοση φέτος. Είδες πουθενά. Πρώτα απ' όλα θα σου πω κάτι, ότι δεν ξέρω πόσοι έρανο να κάνανε το μαγαζιά από 1 ευρώ, κάθε μήνα. Τι δουλειά έχουν τα μαγαζιά, τα μαγαζιά. Λέμε ένα παράδειγμα. Θα είχαν βγάλει τα λεφτά, επιτρέπετε. Σας παρακαλώ. Είναι απαράδεκτο. Και αυτό δεν θα μείνει έτσι. Εγώ το έχω δημοσιεύσει, δεν θα μείνει έτσι αυτό. Και δεν μιλάω για τον κύριο Κουτελάκη, εντάξει, που δεν φταίει σε τίποτα. Αυτά τώρα είναι. Όχι, είναι απαράδεκτο. Δηλαδή θα καταστρέψουμε. Μιλάγαμε με κορμό για θα καταστρέψουμε την παράδοσή μας.
Πού στη Νέα Δημήτρη, εντάξει, που είναι η αρχόντισσα Νέα Δημήτρη. Και η Ομίλου ήταν στολισμένη, ένα δέντρο δεν κάνανε στην πλατεία. Τώρα, πού, στην είσοδο της Νέας Δημήτρης, στην έξοδο, έχω τραβήξει βίντεο και δεν έχουν ούτε ένα στολίδι. Ωραία, εντάξει, δεν πειράζει. Εκδικήθηκε ο πρώην δήμαρχος, γιατί δεν τον βγάλαμε, τι να πούμε. Αυτά τα Χριστούγεννα που στολίστηκαν πριν, δεν ήξερα να τα βγει, όχι, μη μου λέτε αυτό. Όχι, καλέ, είχε γίνει εκλογές. Μιλάμε για το Δεκέμβριο. Είχαν γίνει εκλογές. Ναι, είχαν γίνει εκλογές. Γιατί δεν στο εκδικήθηκε ο δήμαρχος. Έτσι, να ακουστεί. Να ακουστεί ο πρώην. Εκδικήθηκε. Έτσι μου είπε. Ο κ. Γιολάκης. Έτσι μου είπε μια φίλη μου. Άμα σου είπε μια φίλη σου. Σας εκδικήθηκε ο παλιός ο δήμαρχος. Εγώ αυτό θέλω να περάσει σήμερα αυτό το μήνυμα. Να ξέρουν τι γίνεται. Ναι, μωρέ, αλλά τον αγαπώ, μωρέ, μωρέ. Όχι, όχι, όχι. Εγώ σαν Γιολάκης τον σέβομαι, σαν δήμαρχος. Μόνο και μόνο για αυτό και άλλα πολλά, δυστυχώς. Και αυτό. Ο λαός μίλησε. Ο λαός μίλησε. Και υπάρχουν τεράστια πράγματα. Έλα να σου πω, μόνο που στην Νέα Σμύρνη είμαστε 20.000 άτομα. 25. Τα 10-15 χιλιάρικα είμαστε. 11 χιλιάδες είμαστε μόνοι με κάτι που είναι. Όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, και δυστυχώς είναι ξένοι, όχι ξένοι Έλληνες. Να πω εδώ να πω και κάτι άλλο, έτσι, μια έτσι, περιέργεια που έχω, έτσι μια και ακούει ο λαός. Βλέπω λοιπόν τους πολιτικούς, σχεδόν όλους τους βουλευτές, νέες μέλη του λαός, και γενικά, και όλοι μετά. Να έχουν τρελαθεί, να πηγαίνουν από πίτα σε πίτα. Έτσι πρέπει. Περίμενε όμως, τι κάνουν, να πάνε, αλλά μην παίρνεις το μικρόφωνο να μιλάς. Έχω δει βουλευτές που παίρνουν το μικρόφωνο και μιλάνε και ψάχνονται εκεί για γνωριμίες ψήφων. Αυτό το έζησα όλη τη χρονιά πέρσι και γι' αυτό φέτος δεν πήγα σε καμία πίτα. Συγχάθηκα. Άσε λοιπόν το σύλλογο να εκφράσει αυτό που πρέπει να εκφράσει, να μάθει νέα μας γενιά. Εσύ ο πολιτικός κάτσε κάτω. Εγώ ζήτημα να έχω μια φορά και να έχω περιοριστεί τα χρόνια πολλά. Τίποτα άλλο. Ας θέλουν να μου δείξουν, να μου πούνε εδώ κύριε Ηλιάκη, έχεις πει πολιτικά εν ώρα κομπής πίτα. Τίποτα, στα καπί τα ίδια. Πήγατε στα καπί. Δεν πήγα πουθενά φέτος. Δεν πάω. Αφήνω τους συλλόγους να κάνουν αυτό που πρέπει να περάσουν. Όχι να το κάνουν πολιτικό καφενείο μέσα εκεί, όπως έχουν κάνει στον Πειραιά ειδικά, έχω δει συλλόγους που βγαίνουν και μιλάνε ένας πάλι βουλευτής, δεν θα πω το όνομά του, πάει από πίτα σε πίτα. Φεύγει από εδώ, πάει από εκεί. Γιατί το κάνετε αυτό? Εντάξει, αυτό είναι δημόσιες σχέσεις. Μπράβο! Αυτό θέλω να ακουστεί. Δημόσιες σχέσεις. Δεν πας λοιπόν γιατί αγαπάς το σύλλογο. Δεν πας γιατί θέλει να σεβαστεί το σύλλογο. Πάει δημόσια σχέση. Και αυτό σέβεσαι και το σύλλογο. Δηλαδή, εγώ που πήγα στους σύλλογους. Πού σέβονται, τι σέβονται. Και ειδικά στην εκκλησία. Απίστευτο. Καλά, να σου πω κάτι. Δεν θα κρίνουμε τώρα αυτό το πράγμα. Όχι, όλα θα τα λέμε. Όλα στη χώρα. Όταν είσαι πολιτικό πρόσωπο, θα σε κρίνει ο λαός. Εδώ ήρθαμε τώρα να πούμε για τη μεταλλαγή που έγινε και πήγατε στο... Λοιπόν, η μεταλλαγή είναι ότι στο κύριο Καμπούρη, το κύριο Παππούς Ευαγγελικογμάνος, τον εμπιστεύουμε με τυφλά μάτια. Γιατί έχει αποδείξει... Εμένα βασικά με έχεις μπερδέψει, γιατί από τότε που σε γνώρισα, πριν τις εκλογές μέχρι τώρα, μου έχεις πει για 4 διαφορετικές παρατάξεις. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω. Και έχω λίγο μπερδευτεί, δηλαδή πραγματικά έχω μπερδευτεί. Θα σας πω, θα σας ξεμπερδέψω αμέσως. Καταρχήν τον κύριο Μπογδάνο δεν έφυγα. Έκλεισε ο κύριο Μπογδάνο στο γραφείο, παρετήθηκε και μετά. Έκλεισε η παράταξη. Δηλαδή. Έκλεισε η παράταξη. Αλλιώς δεν θα είχα φύγει. Θα ήμουν εκεί. Δεν υπήρχε περίπτωση εγώ. Και πήγε Μπογδάνο. Με ποιον, πήγε με τη Χρυσή Λύση. Ο Μπογδάνο, όχι, έκλεισε, παρετήθηκε, είναι εγώ σε γράφο. Μόνο. Τίποτα. Δεν ανακατεύεται η πολιτική καθόλου. Έτσι δήλωσε ο ίδιο. Καλά έκανε. Δεύτερον, ήμουνα στο Πανελλήνιο κίνημα ΠΑΚ, αντιπρόεδρο, αλλά παραιτήθηκα για ένα λόγο. Τον ήλιο που έχει, όπω ο Εφηγεντζόμι τον Μπογδάνο, όταν ήμασταν τότε και ήρθε το ΠΑΚ, όλοι, να πούνε λέει, όχι, λέει, δεν μπορείτε να μπείτε σαν, με το σήμα του ήλιου που έχετε, γιατί φοβόμαστε να μα κόψουν. Σαν
πρόεδρος, σαν αντιπρόεδρος, κατεβείτε. Σαν Μανώσης Κυριάκης. Ε, λοιπόν, λέω κάτι πάει καλά. Μα δεν μου αρέσει. Μου αρέσει να, είμαι, να είναι ένα κόμμα όπως είναι το Καμπούρι. Πραγματικά είναι νόμιμο. Σε όλα. Σε όλα. Παρατήθηκα λοιπόν. Και πήγα σε έδωσα υποψηφιότητα στην περιφέρεια. Εμπιστεύτηκα το φίλο του Καμπούρι γιατί είναι πάνω απ' όλα, σας είπα, άνθρωπος, πατριώτης. Πιστεύει στα τρία πράγματα που έχουμε πει στην πατρίδα, η οικογένεια. Ο σκοπός του είναι να βοηθήσει τον κόσμο και όχι καρέκλα του. Θα κατεβάσει περιφερειάρχη. Πώς το λένε, ευρωβουλευτή. Αυτό θα το ξέρουμε από την κοπή της πίτας και μετά. Α, κάλεσε με στην κοπή της πίτας. Σίγουρα, είναι την άλλη Τετάρτη. Τέσσερις του μηνός. Τέσσερις του μηνός. Κυριακή. Ναι, Κυριακή. Κυριακή τι ώρα. Περίπου στις 5 η ώρα, 6 κάπου εκεί. 5-6. Έχει ανακοινωθεί, έξω από μου ανακοινώσει. Το προσέγγισε σαν να. Το είδα, εγώ γι' αυτό στο λέω, γιατί να μας κάνεις και την πρόσκληση. Βεβαίως. Σε ποιο μέρος είναι η πίτα. Η πίτα είναι Πέτρου Ράλι στο Βέγγερ. Στην Πέτρου Ράλι στο Βέγγερ. Το κόμμα, το ελληνικό ορθόδοξο κόμμα. Το λαϊκό ορθόδοξο νέος κόβει την πίτα. Στο Βέγγεν, ο οποίο είναι στην Πέτρο Ράλι. Ξενοδοχείο είναι. Όχι, είναι μαγαζί. Το οποίο καλό όσοι θέλουν να δουν, να δουν και να συζητήσουν τώρα. Το Βέγγεν είναι κέντρο διασκεδάσεων. Ναι, ναι, ναι. Από ήταν ο Γονίδης εκεί πέρυσι. Ναι. Μπράβο. Και τώρα, στην Πέτρο Ράλι και θα είναι 6 ώρα το απόγευμα. Ναι, 5 μέρες. Θα έχει πρόσκληση 25 ευρώ, 20 ή έτσι. Ποιο ανέφερε αυτό. Ελεύθερη είσοδο. Ελεύθερη είσοδο. Εμεί δεν γράφουμε πάνω κάτι για αυτό. Εντάξει, υπάρχουν πίτε που σου έχουν 25 ευρώ. Όχι, όχι. Καμιά άλλη πίτα δεν ξέρουμε. Εμεί είναι ελεύθερα. Θα κόψουμε την πίτα, θα μιλήσουμε για το κόμμα και από εκεί πέρα ο Θεό να βάλει το χέρι του. Να χαρά λοιπόν, καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Σε αυτό το κόμμα να στεριωθεί, δηλαδή στι επόμενε εκλογέ να είσαι σε αυτό γιατί. Πιστεύω ότι θα μπει στη Βουλή. Εγώ αυτό θα είχε είμαι, μπει στη Βουλή, ο Καρατζαφέρης ήταν. Θα μπει στη Βουλή. Θα μπει. Γιατί μέσα από τις τάχτες αναστήθηκαμε. Μέσα από τις τάχτες αναστήθηκαμε. Δεν θα εμπιστευόμουν μετά την παρέτηση μου ως αντιπρόεδρος που είμαι στο ΠΑΚ κανένα άλλο κόμμα δεν ήταν ο Καμπούρης. Γιατί σου είχα πει την προηγούμενη φορά, εμπιστεύτηκα τον κύριο Μπογδάνο. Δεν ξέρω άλλοι τι μπορεί να λένε, ο καθένας δικαιώματι να πει. Όχι, και για τον Μπογδάνο μου είχες μιλήσει πολύ καλά. Ναι, τον κύριο Μπογδάνο δεν τον κατηγορώ. Εγώ είμαι ευχαριστημένος με τον κύριο Μπογδάνο. Δεν μιλάω για Χετζόγλου. Τώρα θα σας πω το εξής. Με ρωτάνε πολύ γιατί δεν συνεχίζει τον κύριο Χετζόγλου. Για δύο πράγματα. Θέλω έναν πρόεδρο να είναι καθαρός. Η κεφαλή να είναι καθαρή για να είναι το παράδειγμα. Ο κ. Πιετζόγλου δεν είναι καθαρός. Όταν έχουν γίνει στο μέλλον κατασχέσεις. Και πέρα εγώ δεν μπορώ να εμπιστευτώ. Εξάλλου είναι 85 χρονών άνθρωπος. Τι θα προσφέρει μέσα στην Βουλή. Αυτό, ότι είναι μεγάλη σε ηλικία κάποιοι. Τώρα αυτό είναι ένα ζήτημα. Θα πρέπει ρε παιδιά να έχουμε μια εγώ αυτογνωσία. Δηλαδή ολόκληρη Αλεξίου. Και επειδή που άκουσα τη Βιτάλη και λέει ότι η Αλεξίου, αν την ακούγαμε εμείς, δεν θα καταλαβαίναμε ότι μπορεί να έχει θέμα με τη σφωνητέ. Πάλι τα λέει καλά. Πάλι τα λέει καλά. Να πω και κάτι. Μην με διακόψεις. Ναι. Η γυναίκα όμως είχε την αξιοπρέπεια και σου λέει εγώ σαν Αλεξίου δεν μπορώ να αποδώσω στο 10 που θέλω, αποδίδω στο 8 και θεωρώ ότι πρέπει να αποχωρήσω. Μεγάλωσα. Πώς υπάρχουν και υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι, εγώ δεν λέω να τα παρατήσουν και να πεθάνουν και να πάνε να θαυτούν σε ένα λάκκο. Όχι βέβαια. Αλλά δεν μπορείς τώρα να μου ζητάς δημαρχίες, αντιδημαρχίες και να μην μπορείς να περπατήσεις γιατί είσαι 80 φεύγα. Δηλαδή μέχρι τα 80 μετά και το μυαλό δεν λειτουργεί καλά ρε παιδί μου, πώς να το πω. Κοιτάξτε να δείτε, σεβαστό το τι κάνει ο καθένας, δικαιωμάτι είναι κύριε Φιλετζόγλου ότι να θέλει να κατέβει κάτω, αλλά μην ξεχνάμε ότι με το ζόρι πέρασε το κόμμα του γιατί τον είχαν κόψει και αυτόν. Εν τω μεταξύ, επειδή είπες πρόβλημα σε έχω μπερδέψει, δεν σε έχω μπερδέψει.
αν καταβάλουμε κάτω, θα δει ότι εγώ σου είχα την πρώτη στιγμή, πριν το ΠΑΚ, ότι εγώ με τον Μπογδάνο. Μετά που ο Μπογδάνο εισχώρησε στον κύριο Φιλτζόγλου, πάλι ήμουνα στον Μπογδάνο. Ασχέτω ότι ήμασταν μαζί με τον κύριο Φιλτζόγλου, συμμαχία. Εγώ δηλαδή, αν διδάξω τα πρακτικά του Μπογδάνου, ήμουν στο κόμμα τη πατρίδα μέσα. Και θυμάστε που τα έλεγα εδώ πέρα. Ποτέ δεν σου είπα εγώ για υπέρ του κόμματο. Τέλος πάντων. Εντάξει, μακάρι δεύτερον, να δει τώρα δεύτερον, αυτό το κόμμα στην Ελλάδα. Είχα πει στον κύριο Μπογδάνο, και θα τα ακούσει την εκπομπή, ότι αν φύγει θα πήγω. Και αυτό έκανα. Έφυγε, παρετήθηκε, έφυγα. Ωραία, κύριε Μπογδάνο, κανένα θα κάνουμε καμιά εκπομπούλα έτσι δημοσιογράφη. Εγώ τον παραδέχομαι τον κύριο Μπογδάνο σε πολλά πράγματα. Δέχτηκε πόλεμο, δέχτηκε πειρά. Αλλά ποτέ δεν μπορώ να δώσω μια κατηγορία σε αυτό. Κάποιοι άλλοι, αν έχουν, ας πούμε. Αλλά για το κόμμα το δικό μας μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Ωραία. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να πάμε μπροστά για την πατρίδα. Λοιπόν, 2024 και το ελληνικό λαϊκό ορθόδοξο κίνημα. Συναγερμός. Ξεκίνησε. Αναστήθηκε ξανά. Ευχόμαστε λοιπόν αυτή την πενταετία να σταθεροποιηθούν τα βήματά τους και πραγματικά να ξαναμπούν στη Βουλή το 2000, πότε θα ξαγίνουν εκλογές, σε 5 χρόνια. Σε 5 χρόνια. Αλλά και 5 χρόνια θα πάμε Μητσοτάκη. Και προεκλογές, τώρα έχουμε προεκλογές. Συγγνώμη, 5 χρόνια θα πάμε Μητσοτάκη. Δεν νομίζω. 4. Δεν νομίζω να έχουμε 4-5 χρόνια Μητσοτάκη. Να κάνουμε μια διόρθωση. Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Το κόμμα που είχε φτιάξει ο κύριος Καρατζαφέρης ξανααναστήθηκε και... Έχουμε πρόεδρο τον κύριο Φίλιππο Καμπούρη. Μπράβο. Και το 2029 ίσως μπει στην αυτή να είναι. Συγγνώμη και τώρα σε προεκλογές. Άμα βγάλουμε σε προεκλογές ένα-δύο, όσο βγάλουμε τρεις, θα δούμε. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ την φιλοξενία. Εγώ σε ευχαριστώ. Ήταν ένα ευχάριστο περιβάλλον. Εμένα δεν μ' αρέσει να πάω να κάνω εκπομπές που μπορώ να τις κάνω. Να μιλάμε συνέχεια από όλες τις σύνδεσμες. Η Περσεφόνη πρέπει να έρθει όμως τώρα. Εγώ θέλω να. Την επόμενη μόνο η Περσεφόνη. Εσένα σε έχω καλέσει τρεις φορές. Ναι. Πάει και παραπάνω. Η Περσεφόνη θα έρθει. Τώρα μόνο η Περσεφόνη. Η Περσεφόνη θα έρθει μάλλον το. Αυτό το μήνα πιθανόν. Ωραία, θα μιλήσουμε τότε να τη το πει. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες, που μας ενημέρωσες. Που αυτό που κάνετε είναι πολύ ωραίο με τις υπογραφές. Θα σου δείξω και εγώ κάτι τώρα. Ένα τελευταίο καλό όλο τον κόσμο, όποιος θέλει, Μανούς Σιλιάκης λοιπόν, να έχουν να υπογράψουν αυτό εδώ. Κοιτάξτε, αυτό τώρα συμφωνώ ότι πρέπει και εμείς να βγούμε και να φωνάζουμε. Να υπογράψουμε όλοι, γιατί ο λαϊκός τον κόσμο ξεκίνησε. Γιατί εκείνοι έχουν δικαιώματα, εγώ δεν έχω δικαίωμα να μυρίζω έναν άντρα και να μυρίζει αντρίλα. Δηλαδή, και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ολυμπία, η οποία σήμερα υπέγραψε όχι στο γάμο του αυτού που κατεβάζει η κυβέρνηση για την υιοθέτηση παιδιών του ομοφυλόφιλου. Και η Μαρία υπόγραψε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε εδώ. Πρώτα ο Θεός, θα δούμε πώς θα κλείσουμε, αν θα κλείσουμε με συγγραφέ, γιατί θα δούμε, δεν λέω τίποτα, δεν μπορώ να πω προγράμματα, γιατί με τα λέω με στείλουμε. Μπορεί να κλείσει με ένα μη αυτικούργο τη γυναίκα μου. Μπορεί να κλείσει και με την κυρία Περσεφόνη, θα δούμε. Λοιπόν, σας αγαπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη.